Καλημέρα, καλώς ήρθες. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να αξιολογήσουμε μια κατάσταση. Αν θέλεις να μάθεις τι ακριβώς θα πούμε, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τις ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι? Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Θεράπων Φάκας, πρόεδρος αισθητικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί ζωντανά για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το πότε πρέπει να αξιολογούμε τις καταστάσεις που βιώνουμε, είτε είναι θετικές είτε είναι δύσκολες, εμπόδια κτλ. Χθες δέχτηκα ένα τηλεφώνημα το βράδυ από ένα πολύ καλό φίλο και παλιό συμφοιτητή. Αποστόλη μου, καλημέρα. Το βίντεο το σημερινό είναι αφιερωμένο σε σένα και συζητούσαμε γιατί πολλές φορές τα εμπόδια είναι δώρα. Αυτός το είπε, αυτή είναι η δικιά μας έκφραση. Αυτός το είπε με μια πολύ πολύ πιο ωραία έκφραση, ότι η αλήθεια. Ναι, θα φάμε καμία από πάνω. Ότι η αλήθεια είναι η κόρη της, του χρόνου. Τι σημαίνει αυτό, το πώς ακριβώς σε βοήθησε μια κατάσταση και το τι ακριβώς σημαίνει μια κατάσταση για τη ζωή σου. Δεν μπορείς να το μάθεις εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει, αλλά μετά από κάποιο καιρό. Συζητήσαμε για το γεγονός το πώς προέκυψαν τα βιντεάκια και στην ουσία εκείνο το εμπόδιο που παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 2020 μας οδήγησε σε αυτή εδώ την κίνηση να κάνουμε τα βιντεάκια και από τότε να έχουν αλλάξει προς το καλύτερο πάρα πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν, ό,τι βιώνεις αυτή τη στιγμή, δεν είναι η ώρα να κάνεις τη μετάφραση του τώρα, δεν είναι η ώρα να αξιολογήσεις τις συνέπειες της ζωής σου. Ακόμη και αν αυτή τη στιγμή βιώνεις κάτι το οποίο θεωρείς αρνητικό, κράτα την υπομονή, κράτα την πίστη στον εαυτό σου και στην όλη διαδικασία, εμπιστεύσου το ταξίδι και είναι σίγουρο ότι μετά από κάποιο καιρό, αν τα κάνεις αυτά, θα βγάλεις συμπεράσματα που θα καταλάβεις ότι τελικά το εμπόδιο μπορεί να μην ήταν και τόσο εμπόδιο, αλλά ήταν το καλύτερο δώρο που μπορούσε να σου κάνει κάποιος. Έχει πίστη στον εαυτό σου. Αυτό είναι το σημαντικό και να έχεις πίστη στη διαδικασία. Πάρα πολύ μεγάλοι άνθρωποι και επιτυχημένοι επιχειρηματίες, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο επιτυχημένοι, έχουν δηλώσει αυτό ακριβώς το πράγμα. Να θυμίσουμε τον Steve Jobs που έλεγε ότι δεν μπορείς να ενώσεις τις τελείες κοιτώντας μπροστά. Το παιχνίδι με τις τελείες που είναι αριθμημένες τελείες κουκίδες, οι οποίες δεν βγάζουν νόημα. Αν πάρεις όμως το στυλό και αρχίσεις και ενώνεις το 1 με το 2, το 3, σιγά σιγά στο τέλος, όταν καταλήγεις στο τελικό νούμερο, έχεις σχηματίσει μια εικόνα, την οποία δεν έβλεπες από την αρχή. Έπρεπε να συμπληρώσεις όλη αυτή τη διαδικασία. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με αυτό που λέμε. Απολύθηκε από την Apple ο Steve Jobs, από την εταιρεία που ίδρυσε, και όμως μέσα στην ομιλία του στο Stanford το 2005, μια ομιλία που σας συμβουλεύουμε να δείτε, είναι μάθημα ζωής μέσα σε 13-15 λεπτά, και όμως αυτή η απόλυση, λέει, ήταν ό,τι καλύτερο του συνέβη ποτέ στη ζωή. Και άλλοι πολύ πολύ μεγάλοι έχουν μιλήσει ότι τα εμπόδια που τους ήρθαν στη ζωή είναι στην ουσία τα καλύτερα δώρα που τους παρουσιάστηκαν. Έτσι λοιπόν κλείνουμε με αυτό το υπέροχο μήνυμα ότι η αλήθεια είναι η κόρη του χρόνου. Άσε το χρόνο να κυλήσει και τότε, μέσα από όλα αυτά που θα έχεις καταλάβει από τη διαδικασία, τότε δώσε ταμπέλα σε ό,τι σου συνέβη, κατά πόσο ήταν θετικό ή κατά πόσο ήταν όχι. Αλλά πάντα να θυμάσαι αυτό που μας λέει η Σιδώρα Καραδημητρίου στο σεμινάριο του NLP, ότι δεν υπάρχει αποτυχία παρά μόνο ανατροφοδότηση. Ακόμα και η μεγαλύτερη σου επιτυχία, αν καταφέρεις και συλλέξεις τα πολύτιμα μαθήματα που είναι και διδάγματα που είναι εκεί μέσα, τότε σίγουρα θα σε έχει βοηθήσει να πας ένα βήμα μπροστά. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα, Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας. Να έχετε μια υπέροχη Τετάρτη. Το γεγονός ότι είστε ακόμη εδώ μαζί μου και βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει ότι επιθυμείτε να κάνετε κάποιες αλλαγές στη ζωή σας. Κάτι προσδοκάτε, κάτι ονειρεύεστε. Αν θέλετε λοιπόν κάποιος από εσάς να δουλέψει μαζί μου προκειμένου να το βοηθήσω να εφαρμόσει καινούργια εργαλεία στη ζωή του για να βελτιώσει το μυς, τότε είμαι πάντα δίπλα σας και μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα. Καλή συνέχεια σε όλους, να έχουμε μια υπέροχη Τετάρτη. Πάμε όλοι μαζί. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, φιλιά πολλά, πάμε να φάμε τον τόπο, γεια σας!